Χάρη του Χριστού, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1088. Είναι από το βιβλίο Αποκάλυψης. Είναι το 3ο κεφάλαιο και το 7 εδάφιο. Σελίδες 1088, γάμα κεφάλαιο, 7 εδάφιο. Και προς τον Άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψουν. Ταύτα λέει ο Άγιος ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου, ιδού έθεσα ενώπιόν σου θύρα ανανεωγμένη και ουδής δύναται να κλείσει. Διότι έχεις μικράν δύναμη και εφύλαξα στο λόγο μου και δεν ειρνήθης το όνομά μου. Ιδού θέλω κάμι τους εκ της συναγωγής σου αταναήτηνες λέγουσιν εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμι όλους αυτούς να έλθωσι και να προσκυνήσωσι ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσι ότι εγώ εσένα αγάπησα. Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως, κράτη εκείνο το οποίο έχεις για να μιλάβει μη δεις των στέφανων σου. Ως της νικά θέλω κάμει αυτόν στήλων εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ ή της κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου των νέων. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Αμήν. Μια Εκκλησία όλος ιδιαίτερη σε σχέση με τις άλλες έξι στην Ασία, τις 7 Εκκλησίες της Αποκάλυψης. Το κύριο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας αυτής προσδιορίζεται από το όνομά της, είναι Φιλαδέλφια, που σημαίνει αγαπάει ο ένας τον άλλον καθώς ο Χριστός τον αγάπησε. Είναι μια εκκλησία που είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και δια Πνεύματος Αγίου η αγάπη του Θεού Πατρός εκχέεται στην καρδιά όλων των αδελφών με αποτέλεσμα να αγαπάνε και τον Θεό με όλη τους την καρδιά, την ψυχή και τη δύναμη αλλά και τα αδέλφια τους όπως ο Χριστός τα αγάπησε, ο ένας τον άλλον, αλλά και τους εχθρούς τους και αυτούς που τους μισούνε και αυτούς που τους κατηγορούνε και αυτούς που τους βλάπτουνε και τους κάνουν και κακοπαθούν. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας. Η αγάπη. Η αγάπη του Θεού Πατρός που εκχέεται στις καρδιές όλων των αδελφών δια Πνεύματος Αγίου. Σε αυτή την Εκκλησία απευθύνεται ο Ιησούς Χριστός με άκρος αποκαλυπτικών λόγων, λέγοντας «Εγώ είμαι ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, ο Άγιος, ο Ων, ο Ιν και ο Ερχόμενος. Εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορας. Εγώ είμαι ο αληθινός Θεός». Γιατί υπάρχουν πολλοί ψεύτικοι θεοί. Εγώ είμαι ο αληθινός Θεός. Γι' αυτό και εγώ έχω το κλειδίον του Δαβίδ. Που όποιος το έχει και μόνο εγώ το έχω, είμαι ο μόνος που ανοίγει και κανείς δεν μπορεί να κλείσει και ο μόνος που κλείνει και κανείς δεν μπορεί να ανοίξει. Ποιος κλείνει τα περιθώρια της ζωής σου ή τα ανοίγει? Μόνο ο Χριστός. Ποιος κλείνει τα περιθώρια της οικογένειάς σου ή τα ανοίγει? Μόνο ο Χριστός. Ποιος κλείνει τις εκκλησίες ή τις ανοίγει? Μόνο ο Χριστός. Κανένας άλλος δεν έχει εξουσία να κλείνει και να ανοίγει. Ούτε ο διάβολος. Καμία εξουσία.
Όλη την εξουσία την έχασε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, όταν θριάμβευσε ο Χριστός. Κανείς δεν έχει εξουσία, ούτε οι αρχές, ούτε οι εξουσίες του τόπου τούτου, ούτε οι δυνάμεις, ούτε οι επουράνιες, ούτε οι επίγειες, ούτε οι καταχθόνιες. Ένας έχει την εξουσία να ανοίγει και να κλείνει, και αυτός είναι ο Ον, ο Ιν και ο Ερχόμενος, ο Θεός ο Παντοκράτορας. Το όνομά του είναι Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Μόνο αυτός ανοίγει και κλείνει. Αλλά ό,τι κάνει δεν το κάνει χωρίς λόγο. Ό,τι κάνει. Δεν το κάνει χωρίς αιτία. Ό,τι κάνει το κάνει γιατί καλές βουλές βουλεύεται και καλά σχέδια έχει για τον καθέναν από εμάς. Δηλαδή μέσα από αυτήν την εκκλησία μας δείχνει τη διαφορά από τις άλλες εκκλησίες. Την εκκλησία της Εφέσου. Πραγματικά είναι μια πολύ καλή εκκλησία, έχει έργα, κόπο, υπομονή, δεν δύναται να υποφέρει τους κακούς, αλλά την πρώτη αγάπη την άφησε. Δεν είναι η εκκλησία της Φιλαδελφίας. Και τώρα αν θέλει να γίνει η εκκλησία της Φιλαδελφίας, θα πρέπει να θυμηθεί πως ξεκίνησε, πως ήταν, τι έκανε, να μετανοήσει, να γίνει ζηλωτής, να κάνει τα έργα τα πρώτα, για να κάνει να αρχίσει να κάνει και ο Χριστός στη ζωή του τα έργα τα πρώτα. Ούτε είναι σαν την εκκλησία της Σμύρνης η εκκλησία της Φιλαδελφίας, η οποία δεν έχει καθόλου υπομονή. Και πρέπει να αποκτήσει υπομονή, γιατί έχουμε χρήαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαμβάνουμε τις επαγγελίες του Πατρός. Γι' αυτό μη φοβού, λέει ο Θεός, από αυτά τα οποία πρόκειται εγώ να κάνω. Τον διάβολο εγώ τον αφήνω να βάλει την άσεξη μόνη στην φυλακή για να δοκιμαστείτε και για να έχετε θλίψη 10 ημερών, ώστε να αποκτήσει υπομονή, πίστη, για να θριαμβεύσεις. Πολύ περισσότερο δεν είναι η εκκλησία της Φιλαδελφίας σαν την εκκλησία της Περγάμου, που έχει κοσμικό φρόνημα, ψευδοδιδασκαλίες, ειδωλόθητα, πορνεία και άλλα πολλά. Και πρέπει εξάπαντος να μετανοήσει, να επιστρέψει στο Θεό, να εκβάλει κάθε βδέλυγμα από τη ζωή της για να βρει χάρη από το Θεό. Αλλά δεν είναι και σαν την εκκλησία των θυατήρων, μια εκκλησία που συμβιβάζεται με όλους. Με όλους θα πάει καλά. Και μάλιστα υπάρχει και μία διδαχή. Στα σημαντικά συμφωνούμε, στα σήμαντα διαφωνούμε. Μα υπάρχει κάτι ασήμαντο στο Λόγο του Θεού. Τι είναι αυτά που λέτε άνθρωποι? Ούτε να γιώτα ούτε μια κεραία. Ούτε να γιώτα ούτε μια κεραία. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και ο ποιμένας της εκκλησίας των θυατήρων αφήνει τη γυναίκα του που λέει ότι είναι προφήτισσα και διδάσκει μες στην εκκλησία. Έχετε δει εκκλησίες να διδάσκουν γυναίκες? Που έχω δει. Εκκλησία θυατήρων δεν μπορεί να είναι ποτέ εκκλησία Φιλαδελφίας. Αλλά ούτε και με την εκκλησία των Σάρδεων μοιάζει, η οποία είναι μια εκκλησία τυπική, νεκρή, κοιμάται όχι τον ύπνο της απόλαυσης που δίνει ο Θεός, αλλά τον ύπνο της αμέλειας, τον ύπνο της ανοησίας. Αλλά ούτε και σαν την εκκλησία της Λαοδικίας, που είναι πολύ ευλογημένη, αλλά πλέον δεν είναι ούτε θερμή,
αφιερωμένοι όσοι στον Θεό, αλλά ούτε ψυχροί απομακρυσμένοι που έχουν την ελπίδα να επιστρέψουν. Έχουν αυτό το χαρακτηριστικό που πρέπει, αδελφοί αγαπητοί, να το μισούμε. Ξέρω εγώ και μπορώ εγώ. Επλούτησα, είμαι πλούσιος. Μπορώ να κάνω τα πάντα, δεν έχω ανάγκη κανένα σας. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι όλοι μας έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Όλοι μας. Σε έχω ανάγκη. Σε παρακαλώ να προσεύχεσαι για μένα. Και σε ό,τι βλέπεις να ότι δεν κάνω καλά, έλα σε παρακαλώ. Με αγάπη, διόρθωσέ με, έλεγξέ με. Και αποτόμως αν χρειαστεί. Είναι ανάγκη να φροντίζουμε, να περιφρορούμε την αιώνια ζωή ο ένας του άλλου. Αλλιώς είμαστε χλιαροί. Και τώρα μπαίνουμε στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας που είναι η μοναδική. Είναι αυτή την οποία άνοιξε ο Χριστός και κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Γιατί παρόλο που έχει μικρά δύναμη, τι σημαίνει μικρά δύναμη? Αν είσαι δυνατός, αν νομίζεις ότι είσαι σοφός, γίνε μωρός για να είσαι σοφός. Αν νομίζεις ότι είσαι δυνατός, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν έχεις δύναμη. Δεν μπορείς τίποτα να κάνεις χωρίς τον Χριστό. Αν νομίζεις ότι είσαι σοφός, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν ξέρεις τίποτα αν δεν σε φωτίσει ο Θεός. Η Εκκλησία λοιπόν της αγάπης έχει αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό. Και δεν είναι συμπτωματικό. Ο μόνος ο οποίος αναγνώρισε τον Ιησού Χριστόν απέναντι στην Τιβεριάδα, ενώ δεν είχαν πιάσει ούτε ένα ψάρι, ήταν ο Ιωάννης, ο Υιός της αγάπης. Οι αδελφοί οι οποίοι πληρώνονται με Πνεύμα Άγιο και πλημμυρίζει η καρδιά τους με αγάπη, το πρώτο πράγμα που έχουν είναι αποκαλύψεις Πνεύματος Αγίου. Φανερώσεις Πνεύματος Αγίου. Δόξα να έχει ο Θεός. Παρόλο που έχεις μικρά δύναμη, δηλαδή αναγνωρίζεις ότι έχεις μικρά δύναμη και θέλω να ακούσω αμήν. Αμήν. Αναγνωρίζεις ότι δεν ξέρεις τίποτα, αναγνωρίζεις με τα πάσης βεβαιότητας ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, τότε έχεις μικρά δύναμη. Πρόσεχε όμως τώρα. Τώρα πρέπει επιπλέον να φυλάς το Λόγο του Θεού. Μη γίνεις σαν τον Όνο και τον Ημίωνο, σαν το Άλογο και το Ημίωνο, που χρειάζεται κοιμό, χαλινό και μαστίγιο, για να μην δαγκώνεις, για να μην κάνεις ό,τι θέλεις, να μπορείς να χαλιναγωγείς το στόμα σου και να το οδηγείς, αλλά ιδιαιτέρως να υπακούεις. Γιατί αλλιώς θα έρθει μάστιγα, μαστίγιο, ξυλοδαρμός, μαστίγωμα. Γιατί όποιον παραδέχεται ο Θεό, ο Χριστός τον μαστιγώνει. Γιατί? Για να επανέλθει. Και τι θα κάνω? Κύριε, σε παρακαλώ, δώσε μου μια καρδιά κατά την καρδιά σου, ώστε να πράττω πάντοτε τα θελήματά σου. Κύριε, σε παρακαλώ, δώσε μου μια καρδιά κατά την καρδιά σου, όπως το Δαβίδ στην Παλαιά Διαθήκη, όπως τους δούλους τους Κυρίου στην Καινή Διαθήκη, ώστε αν έχω καρδιά που εσύ θα μου δώσεις κατά την καρδία σου, το βέβαιο είναι ότι θα πράττω πάντα τα θελήματά σου. Δώσε μου μια τέτοια καρδιά. Γιατί είναι γεγραμμένο ότι εξ καρδίας μας προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής μας. Και τελευταία μου έδωσε αυτό το αίτημα ο Θεός όταν πήγα ένα βράδυ και λέω, Κύριε, τι να σου ζητήσω? Και μου λέει, να σου δώσω καρδιά κατά την καρδία μου, για να πράττεις με τα πάσης βεβαιότητας πάντα τα θελήματά μου. Και δεν σταματάω να το ζητάω. Δώσε μου καρδιά κατά την καρδιά σου, Κύριε μου, γιατί το αποτέλεσμα θα είναι να πράττω πάντα τα θελήματά σου. Αυτή είναι η Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Και ο ποιμένας της Εκκλησίας, ο άγγελος της Εκκλησίας, έχει καρδιά κατά την καρδία του Θεού. Ξέρει ότι τίποτα δεν ξέρει. Ξέρει ότι τίποτα δεν μπορεί. Και ξέρει ότι μόνο αν ο Θεός του δώσει καρδιά κατά την καρδία του, θα μπορεί να πράττει πάντα τα θελήματά του, δηλαδή να τηρεί το λόγο του. Αλλά δώσε μου, Κύριε Θεέ μου, όχι πνεύμα βιλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού, για να ομολογώ το όνομα του Ιησού Χριστού.
να μην αρνούμε το όνομα του Ιησού Χριστού. Και αυτά δεν γίνονται με δικές μας αποφάσεις. Δεν μπορώ εγώ να πάρω απόφαση και να πω από εδώ και πέρα εγώ θα ομολογώ, δεν ξέρω τίποτα. Μπορεί να το ομολογώ, το πιστεύω μες στην καρδιά μου. Από εδώ και πέρα εγώ θα λέω δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μπορεί να το λέω, αλλά το πιστεύω, είναι αλήθεια μέσα μου. Ξέρω ότι πρέπει να τηρώ το Λόγο του Θεού. Αλλά με την καρδιά τη δική μου που είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, είναι δυνατό να τηρώ το Λόγο του Θεού? Να είμαι υπάκος? Δώσε μου καρδιά κατά την καρδιά σου. Και με το πνεύμα το δικό μου, το ανθρώπινο, το πνεύμα της δειλίας, της περηφάνειας, της έπαρσης, μπορώ να ομολογώ Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο? Ποτέ. Κύριε, δώσε μου ένα πνεύμα ηγεμονικό, ένα πνεύμα δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού, για να ομολογώ το όνομά σου το Άγιο πάντοτε και παντού. Όχι εις επίδειξη του εαυτού μου, αλλά εις δόξαν του ονόματός σου. Όταν είχα πιστέψει, θυμάμαι, είχε δείξει μια όραση ο Θεός σε μένα να κρατάω ένα Ευαγγέλιο ανάμεσα στους φίλους μου, στους ανθρώπους, στους συναδέλφους, και να το δείχνω. Και ακούω τη φωνή του Θεού: τι δείχνεις, το Λόγο μου ή εσένα που κρατάς το Ευαγγέλιο? Πω, κρύφτηκα, χάθηκα. Κύριε Θεέ μου, θέλω να δείχνω μόνο εσένα. Αμήν. Μόνο εσένα, Κύριε. Αμήν. Μόνο το Λόγο σου να υψώνω. Μόνο το όνομά σου, όλα στη ζωή μου να γίνονται μόνο εις δόξαν και έπαινον Θεού. Μόνο εις δόξαν και έπαινον Θεού. Αλληλούια. Και τότε ο Κύριος είναι μισθαποδότης. Τότε σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτή την οικογένεια, σε αυτή την εκκλησία, θα θέσει μπροστά μια θύρα μεγάλη και ενεργητική. Κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Πολλοί θα είναι οι ενάντιοι, αλλά μην φοβάσαι. Ο Χριστός είναι αυτός που ανοίγει και ο Χριστός είναι αυτός που κλείνει. Εάν θέσει θύρα νεογμένη ευλογίας μπροστά σου, κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Θα μπαίνεις, θα βγαίνεις, θα δοξάζεις, θα χαίρεσαι και ο Χριστός θα ευαρεστείται σε σένα. Και θέλω να το επαναλάβω. Προσευχήθηκα πριν λίγες μέρες και λέω: Κύριε, ποια είναι η θύρα που δίνεις σε αυτούς που εσύ ευαρεστήσαι? Και ενώ σκεφτόμουνα, δεν κοιμόμουνα, ήμουν αγνώστης, σκεφτόμουνα, βλέπω μπροστά μια πόρτα σαν κι αυτή, αλλά πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω τι υλικό ήταν, ένα παράξενο υλικό, λαμπρό. Εγώ ήμουν πολύ μικρός μπροστά της. Κύριε, και ξαφνικά αυτή η πόρτα ανοίγει διάπλατα και μέσα υπήρχε ένα φως. Ένα φως υπερβαίνει τη λαμπρότητα του ηλίου. Θυμήθηκα τον Παύλο που άστραψε σε αυτόν φως υπερβαίνει τη λαμπρότητα του ηλίου. Ένα φως όμως που δεν με τύφλωνε. Ένα φως που μου γέμισε την καρδιά χαρά και δοξολογία. Ένα φως που ήταν ο Θεός. Ο Θεός είναι φως. Εάν λοιπόν έχεις μικρά δύναμη, με επίγνωση, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης, απαντάει σε αυτούς που εκζητούν. Αν έχεις μικρά δύναμη, αν φυλάς το Λόγο του Θεού και αν ομολογήσεις Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, ο Κύριος αρέσκεται, θέλει να θέσει μπροστά σου μια θύρα τεράστια ευλογίας, μεγάλη, ενεργητική, που κανένας δεν μπορεί να την κλείσει, γιατί αυτός την έχει ανοίξει. Και μέσα από αυτή τη θύρα εσύ θα πλησιάζεις το Θεό, αλλά και μέσα από αυτή τη θύρα θα έρχονται οι εκ της συναγωγής του Σατανά που λένε Ιουδαίοι και δεν είναι. Θα έρχονται και θα γονατίζουν μπροστά στα πόδια σου. Θα ομολογούν ότι εγώ εσένα σε αγάπησα και θα δοξάζουν και αυτοί το όνομά μου το Άγιο. Αλλά πρόσεξε τώρα να φυλάξεις το λόγο της υπομονής μου, γιατί είναι η Εκκλησία των Εσχάτων ημερών. Είναι η Εκκλησία της Αρπαγής. Είναι η Εκκλησία
πραγματικά η ιδιαίτερη αυτή η Εκκλησία, Κύριε Θεέ μου, η οποία, την οποία ο Κύριος, θέλω να το διαβάσω από μέσα, γιατί τόσο πάλι μ' αρέσει, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός αυτήν την Εκκλησία αγάπησε. Για αυτή την Εκκλησία παρέδωκε τον εαυτό του, στον κρίνοντα δικαίως, λιδωρούμενος δεν αντελιδώρη και πάσχον δεν υπήλει. Αυτή την Εκκλησία θα την αγιάζει, και θα την καθαρίζει με το λουτρό του ύδατος δια του Λόγου του Θεού, γιατί πρέπει αυτή την Εκκλησία να παραστήσει στον εαυτό του ένδειξη Εκκλησία, μία εξακυλίδα ερητίδα ητήτων τιούτων, αλλά να είναι Αγία και άμωμος. Αλλά για να είμαστε αυτή η Εκκλησία, είναι απαραίτητο, αναγκαίο, να φυλάξουμε το λόγο της υπομονής του. Και ποιος είναι ο λόγος της υπομονής του? Όπως το λέει, επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου. Και ο λόγος της υπομονής του Θεού είναι: δε βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσή του σε σένα που πιστεύεις, σε σένα που ελπίζεις, σε σένα που τον αγαπάς. Δε βραδύνει την υπόσχεσή του, αλλά μακροθυμεί. Και να το πω και πιο σωστά, δεν βραδύνει να έρθει να παραλάβει την Εκκλησία του, αλλά μακροθυμεί διημάς, γιατί θέλει όλοι μας να σωθούμε και να έρθουμε σε μετάνοια, ώστε με τα πάσης βεβαιότητας, όχι μόνο εμείς. Πλήθη εθνών θα σειραίωνε μέσα στην Εκκλησία στο όρος του οίκου του Κυρίου. Και εκεί θα αφαιρεθεί το κάλυμα της απιστίας, της άγνοιας, του θελήματος του Θεού. Και εκεί θα υπάρχει απόλυτος και πλήρης ευλογία. Θα σου το πω και αυτό. Και εσύ μου δείξε το μεγάλο χωρισμό. Τους ιούς του Σιθ και τους ιούς του Κάιν. Έτσι μου είπε είναι και τώρα. Ο κόσμος και η Εκκλησία. Στον κόσμο έρχονται φοβερά δεινά. Δεν μπορείς να τα φανταστείς. Στην Εκκλησία έρχονται τρομακτικές ευλογίες που δεν μπορείς να τις φανταστείς. Δύο τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Ο αγιασμός, η εκχύληση της αμαρτίας. Η δόξα του Θεού, η δόξα του διαβόλου. Ο λόγος του Θεού, τα ψέματα του διαβόλου. Γιατί είναι ψεύτης. Η ζωή αιώνιος. Και ο διάβολος, ο οποίος είναι απαρχής, ανθρωποκτόνος. Δύο διαφορετικοί κόσμοι δημιουργούνται τις έσχατες αυτές τις μέρες. Έχουν αρχίσει να δημιουργούνται. Ο κόσμος που δεν θα δεχτεί το λόγο της αληθείας, όπως λέει στην Επιστολή προς Θεσσαλονικείς, να το βρω γιατί μου αρέσει και αυτό πάρα πολύ. Λέει λοιπόν, και δια τούτο θέλει πέμψει εις αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστεύσουν εις το ψεύδος. Ακούτε, σε αυτούς ο Θεός θα στείλει πνεύμα πλάνης, για να πιστεύουν στα ψέματα, ώστε να καταδικαστούν όλοι μη πιστεύοντες εις την αλήθεια, αλλά ευαρεστηθέντες εις την αδικία. Σε εμάς όμως ο Θεός θα μας στέλνει το πνεύμα της αληθείας, τον παράκλητο, το πνεύμα το Άγιο, να μας οδηγήσει πάσα την αλήθεια, να μας διδάσκει, να μας συμβουλεύει, να μας ελέγχει, τον Ιησούν Χριστόν να μας καθοδηγεί και να προπορεύεται, και η αγάπη του Θεού Πατρός να μας συνετίζει και να μας καλύπτει. Επειδή λοιπόν εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου, δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση που σου έδωσε προσωπικά. Δεν βραδύνει. Στο υποσχέθηκε. Μα έχουν περάσει από τότε που προσευχήθηκα εγώ και η Ανούλα για να δώσει αδελφάκι ο Κύριος αυτήν 14 χρόνια. Δεν είναι πολλά. Και ο Θεός το έκανε.
Αλληλούια. Δεν ξεχνάει την προσευχή σου. Και δεν βραδύνει να απαντήσει, θα το κάνει το χρόνο το οποίο πρέπει, που έχει προγραμματισμένο. Και ο χρόνος ο οποίος είναι προγραμματισμένος είναι για να διορθωθείς εσύ, για να σε διορθώσει, αλλά και για να κάνει σωτηρία και γύρω. Επειδή λοιπόν φυλάς και φύλαξας μέχρι τέλους, ο υπομείνας έως τέλους θέλει σωθεί, επειδή φύλαξας το λόγο της υπομονής μου, γι' αυτό και εγώ, ο Κύριος, θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού, η οποία μέλει να έρθει επί της οικουμένης όλης, για να δοκιμάσει τους κατοικούντας όλους επί της γης. Θα έρθει η αρπαγή της Εκκλησίας και αμέσως μετά θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Και αμέσως μετά θα έρθει το απόλυτο χάος. Γιατί ο Θεός διατηρεί, που είναι Θεός τάξεως και ευσημοσύνης, την τάξη στην ανθρωπότητα. Βέβαια με στρατούς, τάξη φόβου, αλλά είναι τάξης. Όταν θα φύγει η Εκκλησία και θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, τότε θα έρθει το απόλυτο χάος. Η δεύτερη σφραγίδα είναι τρομακτική και είναι το πρώτο κακό. Δεν θα υπάρχει αστυνομία, δεν θα υπάρχουν νοσοκομεία, δεν θα υπάρχει τίποτα που να έχει εξουσία στον κόσμο αυτό. Θα έχει χαθεί εντελώς κάθε έννοια τάξης, εξουσίας και δυνάμεως. Ευχαριστούμε σήμερα, γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, πρέπει να πείθεστε και να υποτάσσεστε εις πάσαν ανθρώπινη διδάταξη από βασιλιά ή από πάντα σώντας εν αξιώμαση. Και όχι μόνο να υποτάσσεστε, αλλά και να προσεύχεστε σε αυτούς, υπακούοντας σε αυτούς, βεβαίως πάντοτε εν Κυρίω. Δόξα να έχει ο Θεός. Επειδή λοιπόν εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου, και εμείς να συνεχίσουμε να μακροθυμούμε, αδερφοί, με τη βεβαιότητα ότι δεν βραδύνει ο Κύριος, μακροθυμεί. Και ο λόγος υπομονής είναι μακροθυμία. Μακροθύμησε, αδερφέ, για αυτόν που σε βρίζει, για αυτόν που σε βλαστημάει, για αυτόν που σε κακοποιεί, για αυτόν που σε μισεί, για αυτόν που σε εχθρεύεται, για αυτόν που σε ταλαιπωρεί. Μακροθύμησε, γιατί ο Κύριος θέλει να τον σώσει. Και που ξέρεις αν με τη μακροθυμία σου, το ξέρεις, με τη μακροθυμία σου ο Κύριος θα βρει την ευκαιρία να τον σώσει. Μακροθύμησον, μη θυμώνεις, μην αγριεύεις, μη χαλάς την καρδιά σου, μη γεμίζει πίκρα η καρδιά σου. Πόσο εύκολα γεμίζει πίκρα η καρδιά του ανθρώπου. Τον ευεργετώ και αυτός με αδικεί, πίκρα. Του λέω αλήθεια και αυτός μου λέει ψέματα, πίκρα. Κάθε αδικία που σου κάνουν, οποιαδήποτε μορφή αδικία, μην αφήνεις την καρδιά σου να πικραίνει. Μακροθύμησον. Και θα μακροθυμήσεις μόνο πληρούμενος Πνεύματος Αγίου. Γιατί μόνο η αγάπη του Θεού Πατρός μπορεί να σου δώσει αυτή τη δύναμη και την ικανότητα να μακροθυμήσεις προς πάντας. Να μην έχεις ρίζα πικρίαση. Η ρίζα δεν φαίνεται, είναι κάτω από το έδαφος. Αλλά μολύνει πολλούς. Και μεγαλώνει, 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 γίνεται δέντρο μεγάλο η πίκρα. Θα κρατήσουμε σαν τον ποιμένα της Λαοδικίας, που έλεγε «Εγώ είμαι πλούσιος, επλούτησα και δεν έχω χρήαν κανένα». Ή ακόμη χειρότερα, σαν τον Διοτρεφή, ο οποίος φοβερός άνθρωπος, μοναδικός άνθρωπος, θα τολμούσα να πω, ο οποίος αμφισβητούσε κάθε χάρισμα, διακονία και εξουσία που ο Θεός έχει δώσει στην Εκκλησία Του. Προσβάλλει τους δούλους του Θεού, τους αδελφούς Του, γιατί όλοι είμαστε δούλοι και δούλες, γιατί έχουμε λάβει Πνεύμα Άγιο. Προσβάλλει, περιφρονεί, γιατί θεωρεί τον εαυτό του ηγέτη. Με αποτέλεσμα φλιαρεί. Δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα του. Αγαπάει τα πρωτεία. Δεν δέχεται τους αδελφούς του. Δεν πείθεται στο λόγο του Θεού. Αλλά και αυτούς που δέχονται τα αδέλφια τους, τους διώχνει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί η ρίζα της πικρίας και η πίκρα δημιουργείται από την επιθυμία της σαρκός όταν κάποιος σε αδικεί.
από την επιθυμία των οφθαλμών, όταν κάτι μεγάλο και πολύ θέλεις, όπως ο της Λαοδικίας, ή από την αλαζομία του βίου σαν τον φιλοπρωτεύοντα, τον Διοτρεφή, που ήθελε να είναι ο μοναδικός ηγέτης. Ο Θεός να μας φυλάει. Δεν μας τα γράφει ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, για να περάσει η ώρα. Μας τα γράφει για να προσέχουμε, να αγρυπνούμε και να προσευχόμαστε, μην πέσουμε σε παρόμοιους πειρασμούς. Γιατί κανείς δεν είναι δεδομένο ότι θα μπορεί να αντισταθεί στα πράγματα του Θεού. Συγγνώμη, στα πράγματα του διαβόλου. Κανείς δεν είναι δεδομένο. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο διάβολος είναι παμπώνυρος. Έχει πλανήσει πολλούς. Και τον Αδάμ και την Εύα. Και πάρα πολλούς έχει πλανήσει. Μη γέννητο να πλανήσει και κανέναν από εμάς πλέον. Γι' αυτό φύλαξε το λόγο της υπομονής. Μακροθύμησε και ο Κύριος θα σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού. Θα σε φυλάξει. Δεν θα σε αφήσει. Θα σε φυλάξει συμμετέχοντας στην αρπαγή της Εκκλησίας. Και τώρα, ιδού έρχομαι ταχαίως. Πρόσεξε, κράτα αυτό το οποίο έχεις, γιατί αλλιώς θα χάσεις το στεφανό σου. Και τι έχεις? Μικράν δύναμην. Φυλάτης το Λόγο του Θεού. Και ομολογήσει Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Κράτα το αυτό. Είναι δοσμένο, είναι χάρις. Μικρά δύναμη είναι επίγνωσης που ο Θεός σου χαρίζει μέσα στην καρδιά για να ξέρεις ότι δεν μπορείς και δεν ξέρεις. Να φυλάς το Λόγο του Θεού είναι χάρις. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που σου δίνει καρδιά κατά την καρδία του για να πράττεις το θέλημα του Θεού, επειδή και όταν το ζητάς, μη σταματάς να το ζητάς. Και το να ομολογείς τον Ιησού Χριστόν είναι χάρις. Γιατί ο Θεός αφαίρεσε το πνεύμα το ανθρώπινο και το πνεύμα της δειλίας από σένα και σου έδωσε πνεύμα δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού. Γι' αυτό πρόσεχε, κράτα, μη χάσεις εκείνο το οποίο έχεις. Γιατί θα χάσεις το στεφανό σου. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, τον αγώνα των καλών ηγονίστην, τον τρόμο μου τον εντελείωσα, την πίστη μου τη διατήρησα. Ακριβώς αυτά λέμε, λέει και στην Φιλαδέλφια ο Κύριος. Τον αγώνα των καλών ηγονίστην, μικρά δύναμη. Τον δρόμο μου τον τελείωσα, φύλαξα το Λόγο του Θεού. Την πίστη μου διατήρησα, ομολογούσα πάντοτε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Τώρα δεν μένει σε μένα πια παρά ο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον εκείνη την ημέρα θα μου δώσει ο δίκαιος κριτής. Αλλά όχι μόνο σε μένα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και σε κάθε έναν από εσάς, από εμάς που ακούμε σήμερα το Λόγο του Θεού. Και η καρδιά μας είναι γεμάτη με αγάπη και επιθυμία για την αρπαγή της Εκκλησίας. Και πώς εκδηλώνεται αυτό? Πώς εκδηλώνεται με το γεγονός ότι πραγματικά είμαστε βέβαιοι για την αρπαγή της Εκκλησίας? Ότι αγαπάμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Το Πνεύμα λέγει ελθέ και η νύμφη λέγει ελθέ. Και πάσος της ακούειας λέγει ελθέ Κύριε Ιησού. Γιατί όταν εγώ αγαπώ κάτι θέλω να έρθει γρήγορα. Τα παιδιά μου λείπουν στο εξωτερικό, τα αγαπάω και λέω πότε θα έρθείτε. Ελάτε. Ελάτε όλοι το καλοκαίρι που θα γεννηθεί το παιδί να αφιερώσουμε μαζί, όλοι μαζί. Αυτή είναι η αγάπη αδερφοί. Αλλά δεν λέω όμως Κύριε έλα. Γι' αυτό πρέπει να μετανοήσω. Να μην λέω στα παιδιά μου ελάτε, αλλά λέω Κύριε έλα να μας παραλάβεις.
Τάχυνον Κύριε, ελθέ Ιησού Χριστέ, δεν αξίζει αυτός ο κόσμος, δεν αξίζουν οι αγάπες του κόσμου αυτού, δεν αξίζει τίποτα στον κόσμο αυτό, όλα είναι άχρηστα, άθλια, ουτιδανά, καμία εξουσία, καμία δύναμη δεν έχουνε. Έλα εσύ Κύριε Ιησού να μας παραλάβεις, να σε δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Έλα Κύριε μου εκείνη την ώρα. Τι ωραία που είναι αυτή η τελευταία προσευχή που μας δίνει σήμερα με το Λόγο του Θεός. Έλα Κύριε Ιησού, έλα να μας παραλάβεις. Τίποτα δεν αξίζει στον κόσμο αυτό. Τίποτα δεν θέλουμε από τον κόσμο αυτό. Τίποτα δεν επιθυμούμε. Τίποτα δεν αγαπάμε στον κόσμο αυτό. Το μόνο που αγαπάμε είναι την αρπαγή της Εκκλησίας. Όταν λέω βέβαια τίποτα δεν αγαπάμε, δεν εννοώ δεν αγαπάμε τα αδέλφια μας κλπ. Εννοείται. Αλλά τίποτα δεν θέλουμε τόσο πολύ όσο την αρπαγή της Εκκλησίας. Και να θυμηθούμε και τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που λέγει ότι εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και οικεσίες. Προηγούμενα είπα μην κλαψουρίζεις, μην μικτήρι θέλω να πω, ήθελα να πω μην παραπονιέσαι, μην γκρινιάζεις, μην απιστείς. Αλλά με τα κραυγής δυνατής και δακρύων να προσφέρεις δεήσεις και οικεσίες στον δυνάμενο να σώζει εκ του θανάτου εσένα, την οικογένειά σου και όλους αυτούς για τους οποίους προσεύχεσαι. Αλλά μην νομίζεις ότι θα σ' ακούσει ο Κύριος. Ισικούστη δια την ευλάβεια αυτού. Και ποια είναι η ευλάβεια? Μικρά δύναμη, φυλάς το λόγο του και δεν αρνείσαι το όνομά του. Ισικούστη δια την ευλάβεια αυτού, ώστε αν και Υιός έμαθε την υπακοή, γι' αυτό επιτρέπει από όσα έπαθε. Και εμείς θα μάθουμε τι? Την υπακοή θέλει να μάθουμε ο Θεός από αυτά τα οποία επιτρέπει ο Θεός. Και τότε θα γίνουμε τέλειοι, γιατί θα υπακούμε σε Αυτόν έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Όποιος νικά είναι ένας αγώνας, αδερφοί, αγώνας καλός που πρέπει να αγωνιστούμε. Όποιος νικά τον αγώνα αυτό, εγώ θα τον κάνω στήλο στο ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Θα είσαι πια στήλος. Τι θα πει στήλος? Θα στηρίζεις και άλλους. Θα στηρίζεις το οικοδόμημα. Θα στηρίζεις τα αδέλφια σου. Θα ενισχύεις τα αδέλφια σου. Θα παρηγορείς τα αδέλφια σου. Εάν καταφέρεις και είσαι νικητής, θα είσαι στήλος. Το τελευταίο αίτημα κάνε μας Κύριε στήλους να στηρίζουμε, να ενισχύουμε και να παρηγορούμε τα αδέλφια μας. Κάνε μας να είμαστε εις τούτο τεταγμένοι στη ζωή αυτή. Και θα γράψω επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου, Υιός Θεού, και το όνομα της πόλεως της Νέας Ιερουσαλήμ, Εκκλησία Ιησού Χριστού, ή της κατεβαίνει εκ του ουρανού απ' του Θεού, και το όνομά μου των νέων, Βασιλεύς Βασιλέως και Κύριος Κυρίων. Όποιος λοιπόν σήμερα έχει αυτή να ακούσει, αυτή πεπαιδευμένον, ανεωγμένο να ακούσει, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας και ας πούμε όλοι με μια φωνή, αγαπημένα μου αδέλφια, αμήν, Κύριε Ιησού, ελθέ, Κύριε Ιησού, αμήν.